Γιατί το πρόγραμμα είναι πολύ συμπυκνωμένο. Είναι ένα δορυφορικό συμπόσιο, όπου έχουμε κοντά μας τον κύριο Σκούτα, ο οποίος είναι διαβητολόγος, δεν είναι οφθαλμίατρος. Το είχαμε και άλλη φορά. Να μας πει και την πλευρά των διαβητολόγων, πώς βλέπουν τους ασθενείς με την διαβητική εμφυστηριοδοπάθεια. Γιατί πολλές φορές τυχαίνει να δούμε ασθενείς με διαβητική εμφυστηριοδοπάθεια και να του πούμε: ο διαβητολόγος δεν σε βλέπει, με βλέπει. Και δεν μου λέει τίποτα. Δεν μου είπε ποτέ να πάω στον οφθαλμίατρο, ποτέ να εξεταστώ. Δηλαδή, είναι ένα θέμα, η συνεργασία πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι πιο στενή των διαβητολόγων με τον οφθαλμιάτρο. Ο κύριος Σκούτας, λοιπόν, ας μας πει την πλευρά του. Σεβαστέ Πρόεδρε, κύριε Καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η παρουσία σας και η συμμετοχή σας σε αυτές τις αντιπαραθέσεις που πραγματικά μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Ο ζαχαρώδης διαβήτης σίγουρα είναι ένα τοπίο και ένα πεδίο το οποίο έρχεστε αντιμέτωποι στην καθημέρα πράξη. Ο επιπολασμός του πάρα πολύ μεγάλος. Βλέπουμε ότι το 2007 είχαμε 246 εκατομμύρια άτομα και η πρόβλεψη ήταν το 2025 για 380 εκατομμύρια, μια αύξηση 55%. Και φτάνουμε το 2011 και βλέπουμε ότι έχουμε ήδη φτάσει 482 εκατομμύρια και η προοπτική είναι 592 το 2025, το 2035, δηλαδή βλέπουμε μια αύξηση 55%. Πάντα οι προβλέψεις όλων των οργανισμών αυτών, των παγκόσμιων οργανισμών υγείας, πέφτουν διαρκώς έξω, γιατί ο επιπλασμός της νόσου είναι πάρα πολύ μεγάλος. Τα αίτια πάρα πολλά, δεν είναι επί της παρούσης για να τα αναλύσουμε. Στην πορεία της νόσου βλέπουμε ότι ο κίνδυνος θυσιμότητας μπορεί να αυξηθεί και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η διάρκεια του διαβήτη. Βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται η νόσος, τόσο και ο κίνδυνος θυσιμότητας αυξάνεται και αυτός παράλληλα. Φυσικά οι διαβητικοί δεν καταλήγουν μόνο από τις επιπλοκές τις οποίες θα δούμε. Υπάρχουν και άλλες, και από άλλα νοσήματα. Βλέπουμε ένα άτομο διαβητικό με διαβήτη 50 ετών καταλήγει κατά μέσο όρο 6 έτη νωρίτερα από ένα αντίστοιχο άτομο χωρίς διαβήτη. Οι μακροαγγειακές και οι μικροαγγειακές επιπλοκές του διαβήτη είναι σε όλους μας γνωστές και στόχος του διαβητολόγου είναι να παλέψει με αυτές τις επιπλοκές, είναι και αν μπορεί να τις προλάβει. Γιατί ποτέ δεν υπάρχει μόνο μία, συνήθως συνυπάρχουν και οι υπόλοιπες μικροαγγειακές επιπλοκές, οι οποίες, αν δούμε την αμφιστηριοδοπάθεια, βλέπουμε εδώ περίπου σε ένα 20% και σαφώς καλά ποσοστά και στις μακροαγγειακές επιπλοκές. Κάτι το οποίο το ξέρουμε όλοι, μας το είπε περισσότερο η DCCT, αλλά μας το είπαν και άλλες μελέτες, ότι η διαβητική αμφιστηριοδοπάθεια σαφώς υπάρχει πριν την έναρξη του ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μέσα από τη μελέτη UKPDS, βλέπουμε ότι από διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας και από διαταραγμένη καμπύλη ζαχάρου, βλέπουμε ότι ένα 8% ήδη έχει πάθει βλάβη στα μάτια. Και αυτό γιατί ήδη πριν την έναρξη, πριν τη διάγνωση του ζαχαρώδη διαβήτη, ήδη και η γλυκόζη νηστείας και περισσότερο η μεταγευματική γλυκόζη και αυτή έχει πάρει την ανηφόρα και από την άλλη έχουμε έκπτωση των επιπέδων ινσουλίνης και αύξηση της αντίστασης στην ινσουλίνη με αποτέλεσμα τις επιπλοκές αυτές. Φυσικά, η διαφάνεια αυτή είναι γνωστή σε όλους. Όσο καλύτερη γλυκοζηλιωμένη, τόσο λιγότερες επιπλοκές, όσο αυξημένα νούμερα, τόσο χειρότερα τα πράγματα. Ο στόχος είναι ο ίδιος για τον διαβητολόγο στους ασθενείς του. Σε όλους θα πούμε, ξέρουμε ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες λένε γλυκοζηλιωμένη κάτω από 7. Μπορούμε να το πετύχουμε και αξίζει να το πετύχουμε. Φαίνεται ότι στις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες του ADA και του FDA μας λένε ότι κάτω από 6, κάτω από 7 θα στοχεύσουμε σε ανθρώπους που έχουν μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης, ανθρώπους νέους, ανθρώπους που έχουν πρωτοδιαγνωσμένοι με ζαχαρώδη διαβήτη, που δεν έχουν συνοσηρότητες και σαφώς θα πρέπει να είμαστε πιο χαλαροί στους γλυκαιμικούς μας στόχους, σε ασθενείς πιο ευάλωτους, πιο εύπλαστους, χωρίς μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης, χωρίς περιβάλλον να το υποστηρίξει, χωρίς πόρους ζωής. Έτσι, όλα αυτά τα προβλήματα θα πρέπει σαφώς, γι' αυτό και λέμε ότι ο στόχος είναι διαφορετικός και εντελώς διαφορετικός σε κάθε ασθενή μας. Στόχοι όμως φυσικά που δεν πιάνονται εύκολα, παρότι η γλυκοζηλιωμένη ο στόχος είναι κάτω από 7, βλέπετε και στα προηγμένα κράτη δυστυχώς δεν μπορούν να πετύχουν ένα στους δύο, μην πούμε και περισσότερο. Το ίδιο ποσοστό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Έτσι,
περίπου ένας στους δύο μπορεί να καταφέρει γλυκοζηλιωμένη κάτω από 7. Έρχεστε αντιμέτωποι και η πρώτη ερώτηση που κάνετε απέναντι στο άτομο που έχετε με διαβήτη, πώς πάει η γλυκοζηλιωμένη σου. Είναι μια συνήθεια ερώτηση, όπως και εμείς από την άλλη πλευρά ρωτάμε πώς πάμε με πλοκές, έχεις πάει στον οφθαλμίατρο. Γιατί αν δεν το πούμε, αυτό βγαίνει βάρος του ασθενούς και κανενός άλλου νου. Και βλέπουμε ότι οι ασθενείς, οι οποίοι ας πούμε σε μια γκρίζα ζώνη, 7 με 8%, δυστυχώς έχουν και μίκρο και μάκρο αγκιακές επιπλοκές, που ας πούμε μια υποφερτή γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Υποφερτή όμως, που τα ωφέλη αν τη ρίξεις από 7,9 έως 7, αυτό θεωρώ ότι είναι γνωστό σε όλους σας, είναι η UKPDS, μια μελέτη ορόσημος του ζαχαροδιαβήτη τύπου 2, η οποία πήρε πρωτοεμφανιζόμενους διαβητικούς ασθενείς, τους έβαλε φαρμακευτική αγωγή και έδειξε ότι αυτή η μετατική θεραπεία, αν θα ρίξουν την γλυκοζηλιωμένη κατά 1%, έχουν όλα αυτά τα ωφέλη. Και οι μικροαγκιακές επιπλοκές και στις μάκρο, λιγότερο φυσικά, αλλά στις μικροαγκιακές ήταν μεγαλύτερο το όφελος. Το ίδιο αυτό μας λέει η ίδια διαφάνεια και αυτό που μας είπε αυτή η μελέτη 10 χρόνια μετά είναι ότι πραγματικά το όφελος αυτό το κρατάνε. Είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, σε ένα άτομο το οποίο εμφανίσει ζαχαρόδι διαβήτη, να του πει ότι ξέρεις από την αρχή πυροβόλα. Πρέπει να προσέχεις. Πρέπει να προσέξεις τη ζαχαρά σου για να μην πάθεις επιπλοκές. Φαίνεται ότι το όφελος και στις μικροαγιακές επιπλοκές έχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Και αυτό νομίζω είναι και το ζητούμενο στην καθημερινή πράξη. Και κάτι άλλο που μας είπε μία άλλη μελέτη, πάλι στο ζαχαροδιαβήτη τύπου 2, η VNDT, μας λέει τι. Αν αφήσουμε τους ασθενείς μας 10 χρόνια αρρύθμιστους και πάμε μετά τα 10 χρόνια να αναστρέψουμε την κατάσταση. Δεν κάνουμε τίποτα. Υπάρχει κακή μεταβολική μνήμη. Μυτοχόνδριο, ρίζες οξυγόνου, έτσι, μεταβολικά μονοπάτια. Τα πράγματα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα. Επομένως, αυτό που είπα και πιο πριν, ότι όλα θα γίνουν στην αρχή. Το πώς η υπεργλυκαιμία οδηγεί στις μικρο και μάκρο αγκιακές επιπλοκές είναι γνωστό μέσω της εξουζαμίνης, πρωτεϊκής κοινάς συνεργοποίηση, στις ρίζες οξυγόνου, η δυσλειτουργία των πρωτεϊνών, τα AIDS, έτσι, και πώς η υπεργλυκαιμία οδηγεί στην αφιλιστροειδοπάθεια και στις βλάβες του αφιλιστροειδούς και αυτή, έτσι, η διαταραγμένη ροή του αίματος, όπου μπορεί να φτάσουμε στην αγκιακή διαρροή και στο ίδημα. Είναι η διαβητική αυστηροειδοπάθεια, ο επιπολασμός της είναι μεγάλος. Εδώ είναι στην Ευρώπη περίπου 52,6 εκατομμύρια άτομα με διαβήτη και βλέπουμε περίπου 1 στους 3 ότι έχει διαβητική αυστηροειδοπάθεια και 1 στους 3 από αυτούς φαίνεται ότι έχει και είδημα της οχράς που σαφώς είναι από εκεί και πέρα. Μιλάμε για πάρα πολύ άσχημη κατάσταση η οποία σαφώς επηρεάζει την ποιότητα ζωής του ατόμου με διαβήτη. Τα ποσοστά είτε στην Αμερική, βλέπουμε ότι περίπου είναι ένα 30%, 29% με διαβητική αφιστηριοδοπάθεια. Το ίδιο και στην Ευρώπη και στην Αυστραλία. Τα νούμερα είναι παραπλήσια. Τα στάδια δεν είμαι ο καθένα αρμόδιος. Ακούγονται, τα ξέρετε, δεν τα αναφέρω. Έτσι, και οι εικόνες τις οποίες δείχνετε συνέχεια. Η βιθοσκόπηση, η φλωρογεωγραφία, η OCT και όλες οι καινούργιες μέθοδοι τις οποίες ακούσαμε πριν από λίγο μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έτσι, αυτό που ήθελα να σταθώ είναι αν πραγματικά η γλυκαιμική ρύθμιση μπορεί να αλλάξει ή όχι τα άτομα με διαβήτη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και εδώ στη μελέτη αυτή την DCCT που είναι στο ζαχαρό διαβήτη τύπου 2 βλέπουμε ότι τη μείωση που είχε στην πρωτογενή πρόληψη και στην πρωτογενή και στη δευτερογενή πρόληψη, πρωτογενή δηλαδή που δεν είχαν διαβητική αυστηριοδοπάθεια και δευτερογενή που είχαν και τους βάλαμε σε εντατική θεραπεία και βλέπουμε 76% και 54% αντίστοιχα σαφέστατο όφελος στην διαβητική αυστηριοδοπάθεια στη μελέτη αυτή στο ζαχαρό διαβήτη τύπου 1. Αν πάμε στη UKPDS, και αυτοί μας είπαμε, το είδαμε και πιο πριν, ότι σαφώς οι μικροαγκιακές επιπλοκές μειώνεται κατά 24% ο κίνδυνος αντιμετωπίζοντας εντατικά τα άτομα με ζαχαρόδι διαβήτη. Επομένως και εδώ έχουμε αρκετά καλά νούμερα, όχι το μεγέθος του τύπου 1, αλλά σαφώς 17, 17 και 21, ανάλογα τα χρόνια τα οποία παρακολουθούμε τα άτομα με ζαχαρόδι διαβήτη. Και η φωτοπηξία και αυτή μειώνεται και ο καταράκτης και αυτός το ίδιο. Η Advance, μια άλλη μελέτη πάλι στο ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2, είναι μελέτες οι οποίες έγιναν και μέσα από την εντατικοποίηση της θεραπείας προσπαθήσαμε να δούμε αν έχουμε όφελος στις μικρο και στις μακροαγκιακές επιπλοκές. Είδαμε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη μεταβολή και ιδιαίτερο όφελος, κάτι το οποίο το παρατηρούμε και εδώ, περίπου τα ίδια αποτελέσματα, άσχετα αν λένε στατιστικά σημαντική διαφορά. Η Accord Eye, όπου εδώ βλέπουμε ότι έχουμε σαφώς μια μείωση της εξέλιξης
της αυλής τουρδοπάθειας κατά 33% και της φωτοπηξίας, δηλαδή ένα ποσοστό λιγότερο κατά 33% η ανάγκη των ασθενών που έπρεπε να κάνουν. Και εδώ, ενώ στην αρχή βλέπουμε ότι δεν στην δημιουργία της, στην ACORD, αυτή τη μελέτη, βλέπουμε ότι στην αρχή, στην εμφάνιση της νόσου, της νεφροπάθειας ή της αυλιστροειδοπάθειας, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Βλέπουμε ότι αν βάλουμε τους παράγοντες αυτούς, αντιμετωπίσουμε γλυκαιμία, δυσλιπιδαιμία και υπέρταση. Εδώ δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Εδώ αυτά τα δύο παράγοντες, δηλαδή βλέπουμε εντατική θεραπεία είτε στο ζάχαρο. Εδώ είναι η συμβατική ομάδα και η εντατική. Βλέπουμε σαφώς ωφέλη από την αντιμετώπιση, γιατί όπως θα δούμε, ο διαβητικός ασθενής δεν έχει μόνο ζάχαρο. Πρέπει να είναι, έχει πάρα πολλούς παράγοντες, τους οποίους σαφώς θα πρέπει να στοχεύσουμε αν θέλουμε να μειώσουμε τις μικροαγκιακές επιπλοκές και δει την αυλιστροειδοπάθεια. Η σχέση του οφθαλμού με την πίεση και αυτή στενή, μέσα από το UQPDS, έτσι φαίνεται ότι σαφώς αυτοί που είχαν καλύτερο έλεγχο και εντατικότερη θεραπεία πήγαν σαφώς καλύτερα. Το ίδιο μας λέει και αυτή η μελέτη. Έχουμε ένα 37% μείωση του σχετικού κινδύνου. Και αν πάμε να συνδυάσουμε υπέρταση και αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας, βλέπουμε ότι στα μικροαγκιακά επεισόδια σαφώς έχουμε μία μείωση στην μελέτη Advance. Μελέτες για την υπέρταση υπάρχουν πάρα πολλές. Φαίνεται ότι η κατηγορία του άξονα, το οποίο το γνωρίζετε, έτσι φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και βλέπουμε τις αντίστοιχες, για να μην σας κουράζω, βλέπουμε τις αντίστοιχες πτώσεις και μειώσεις στην εξέλιξη της αφυλής τουρδοπάθειας, είτε αλφα-ταφ-1, είτε αλφα-μέα αγωνιστές, έτσι βλέπουμε, αναστολής, βλέπουμε ότι πραγματικά υπάρχει όφελος στην εξέλιξη της αφυλής τουρδοπάθειας. Εδώ είναι μια μελέτη η οποία στο ζαχαρό διαβήτη τύπου 2 είπε πάρα πολλά πράγματα. Μας είπε ότι αν αντιμετωπίσουμε κάθε παράγοντα ξεχωριστά, δηλαδή την πίεση, τα λιπίδια, το ζάχαρο, τη λευκοματινουρία, όλους τους παράγοντες αυτούς επιθετικά, ο ασθενής μας θα ωφεληθεί και θα μειωθεί ο καρδιακός κίνδυνος κατά 53%. Και όχι μόνο αυτό, θα μειωθεί και αυτό ζητούμενο, η αυλιστροειδοπάθεια, έτσι πόσο καλό ποσοστό βλέπουμε με την εντατική και την πολυπαραγοντική θεραπεία. Φυσικά φαίνεται ότι οι ασθενείς που έχουν και τους τρεις παράγοντες, αυτοί που έχουν και το ζάχαρο μαζί, φαίνεται ότι κρατάνε άμυνα, φαίνεται ότι δεν μπορούν να πιάσουν. Ένα στους δύο πετυχαίνει την γλυκοσυλλημένη, κάτι που προείπαμε, ενώ αντίθετα τα λιπίδια και την πίεση μπορούν πιο εύκολα να τα κατεβάσουν. Η διαβητική αυλιστροειδοπάθεια σαφώς σχετίζεται με πάρα πολλές επιπλοκές. Συνήθως συνυπάρχουν και άλλες και μέσα από τον οφθαλμό μπορούμε να δούμε και άλλες επιπλοκές. Σχετίζεται και με το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Υπάρχει φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη και την πορεία της νόσου. Έχουμε τις φιμπράτες και νομίζω όλοι ξέρουμε τι φαινοφιμπράτη, όπου είναι ένα PPR-α αγωνιστής, ο οποίος μπορεί να μειώσει το ποσοστό των ανθρώπων που θα χρειαστούν λέιζερ, έτσι ένα ποσοστό δηλαδή 31% από ό,τι βλέπουμε στη μελέτη αυτή, στη μελέτη Field. Έτσι αυτό μας λέει αυτή η διαφάνεια, ότι ένα μείον 31% και είχαμε και άλλα από τη φαινοφιμπράτη και άλλα ωφέλη και στην νεφρική απέκριση και στους ακροτηριασμούς και στην ACORD. Εδώ πάλι το όφελος που έχουμε κατά 40% την εξέλιξη της νόσου, της αυλιστροειδοπάθειας, δίνοντας φαινοφιμπράτη. Έτσι, έχει τα καλύτερα αποτελέσματα από τις φιμπράτες, η φαινοφιμπράτη, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και εδώ συγκριτικά και στις δύο μελέτες. Επομένως, είναι ένα φάρμακο το οποίο οι ασθενείς που έχουν ζαχαρό διαβήτη και έχουν δυσλιπιδαιμία θεωρούμε ότι ωφελούνται και έχουν όφελος πολλαπλάσιο, πλειοτροπικές δράσεις. Το ίδιο και η χορήγηση στατίνης σε μικρότερο βαθμό, αλλά και εδώ βλέπουμε μια οπτική διαφορά της κατάστασης και του βυθού. Η βιλνταγλιπτίνη, ένας DPP-4 αναστολέας, όπου βλέπουμε ότι μαζί με τη μετφορμίνη βελτιώνει τη ροή του αίματος αυλιστροειδούς και την παραμορφότητα των ερυθροκυτάρων σε ασθενείς με ζαχαρό διαβήτη σε αυτή τη δημοσίευση. Οι γλυταζόνες, μια πολύπαθη κατηγορία στο ζαχαρό διαβήτη που έχει ενοχοποιηθεί για πάρα πολλά και για καρδιακή ανεπάρκεια. Επομένως, φυσικό ήταν να δημιουργήσει προβλήματα και στο είδημα της οχράς. Τι θα παρακολουθούμε στο άτομο με διαβήτη? Θα παρακολουθούμε μόνο το πρωινό ζάχαρο, θα παρακολουθούμε το μετακεβατικό ζάχαρο, θα παρακολουθούμε το να έχει μια σταθερή πορεία. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Φαίνεται ότι η γλυκόζη νηστείας
παίζει καθοριστικό ρόλο στον κίνδυνο εμφάνισης αύξησης ουρεοπάθειας. Επίσης, η διακύμαση της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, ιδίως του ζαχαρού διαβήτη τύπου 1, και μεγαλύτερες διάρκειες αιχμές ζαχάρου φαίνεται να συνεισφέρουν στη δημιουργία αύξησης ουρεοπάθειας μέσα από την DCCT. Η DCCT μας είπε ότι και η μέση τιμή γλυκόζης σχετίζεται με το σχετικό κίνδυνο για επιδείνωση της αύξησης ουρεοπάθειας. Όπως επίσης αυτή η διαφάνεια ότι η διαφορά της συμβατικής με την εντατική θεραπεία, δύο άτομα με ίδια γλυκοζηλιωμένη, εντελώς διαφορετική εικόνα, εντελώς διαφορετικές επιπλοκές, και σε αυτό το ρόλο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η διακύμανση. Επομένως, ποτέ δεν θα θέλουμε στους ασθενείς μας να έχουν το up και το down. Θα πρέπει να έχουμε μια σταθερή πορεία, καλύτερα μια σταθερή υπεργλυκαιμία παρά αυτό το πάνω και το κάτω, γιατί σαφώς δημιουργεί οξυδωτικό στρες και βλάβες στο ενδοθύλιο με αποτέλεσμα αγκιακές επιπλοκές. Η ταλάντευση επομένως της γλυκόζης, το οξυδωτικό στρες με την αυξημένη παραγωγή υπεροξυδίου σε επίπεδο μυτοχονδρίου ευθύνονται για τη σχέση υπεργλυκαιμίας και επιπλοκών. Θεραπείες σε όλους αυτούς τους μηχανισμούς για τη διαβητική αύξηση της ουρεοπάθειας. Τους ξέρετε καλύτερα από μένα, VHF, φλεγμονή, ρενίνια, γκιοτενσίνη που είπαμε, έτσι, όλες οι ενδοελοειδικές εγχύσεις, η πρωτεϊνική κινάση ΣΕ, η ρομποξεστερίνη, η οποία δεν έχει μπει στην καθημέρα πράξη και γενικότερα δεν χρησιμοποιείται, αυξητικοί παράγοντες, υποδόρια κουτρεωτίδια ή υπημαγεδίνη σαν anti-age. Και επίσης με όλα αυτά τα φάρμακα εδώ, τους VHF inhibitors, τα χρησιμοποιείτε συνέχεια για το είδημα της οχράς, έτσι, και για την παραγωγική διαβητική αύξηση της ουρεοπάθειας. Δεν είμαι ο καθένας αρμόδιος. Σαφώς ξέρουμε ότι η VHF έχει σχέση με την αγκιογένεση και με το διαβητικό είδημα της οχράς και σαν αποτέλεσμα έχει την νεοαγγείωση, τη διαρροή. Μην πεις και τη δικιά μου την ομιλία. Τι λες? Μην πεις και τη δικιά μου. Όχι, δεν έχω να πω τίποτα. Δήμο. Έχουμε τα ίδια slides. Όχι. Και κλείνω κιόλας, γιατί γενικότερα η αντιμετώπιση του ζαχαρού διαβήτη και η διαχείρισή του θα πρέπει να είναι μια συλλογική προσπάθεια. Θα πρέπει να σκεφτούμε όλους αυτούς τους παράγοντες, και την απώλεια του βάρους και το στρες και τη δίαιτα και το lifestyle και το κάπνισμα, τα πόδια, την άσκηση. Γενικότερα δηλαδή θα πρέπει να έχουμε τα άτομα με διαβήτη σε ένα εντατικό management. Θα πρέπει να προσέχουμε και τα επεισόδια υπεργλυκαιμίας και υπογλυκαιμίας χωρίς να δημιουργούνται επιπλοκές. Επομένως, ποτέ ένας διαβητολόγος δεν μπορεί να είναι ο μόνος ο οποίος θα μπορέσει να σώσει αυτόν τον κύριο. Έτσι, όλες αυτές οι ειδικότητες έχουν πάρα πολύ χρηστικό ρόλο και είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουμε μια ποιότητα ζωής στο άτομο αυτό. Το πότε θα πρέπει να βλέπουμε τα άτομα για διαβητική αύξηση της ουρεοπάθειας. Σίγουρα οι κατευθυντήριες οδηγίες της ΣΑΝΤΑ λένε ότι στο ζαχαρό διαβήτη τύπου 1, 5 χρόνια, 3 με 5 χρόνια μετά την έναρξη του ζαχαρό διαβήτη τύπου 1, και στο ζαχαρό διαβήτη τύπου 2 από χτες, δηλαδή από την ώρα της διάγνωσης. Και αναλόγως ο οφθαλμίατρος, αναλόγως την εικόνα που βλέπει, συνήθως είναι ετήσια η επαναληψιμότητα. Αλλά αν δει κάτι το οποίο δεν είναι καλό ή κάτι που αλλάζει, σίγουρα θα καθορίσει ο ίδιος την επαναληψιμότητα της επίσκεψης. Αυτό που θα κρατήσω εγώ για μένα και αυτό που θα πρέπει σαφώς να στοχεύουμε όλοι μας στην αίθουσα είναι, ξέχωρα από τις θεραπείες τις οποίες θα κάνουμε στα μάτια, θα πρέπει να έχουμε καλά ζάχαρα, κάτι το οποίο σαφώς το βλέπω ότι το θέλετε και είναι βασικό για τον οφθαλμό, τα λιπίδια και τη θεραπεία για την πίεση, και σαφώς να πρέπει να ελέγξουμε αν υπάρχουν και άλλες επιπλοκές οι οποίες συνήθως συνυπάρχουν. Επομένως, αν βάλουμε τους στόχους, σαφώς καλή πίεση, καλά ζάχαρα και καλά λιπίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς για την ομιλία σας. Να υπάρξουν μια-δυο ερωτήσεις, γιατί έχουμε φύγει από το χρόνο μας. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να ρωτήσετε? Ο κύριος Οικονομίδης. Συγχαρητήρια. Εγώ ήθελα να πω ένα γενικότερο έτσι στοιχείο. Είναι γνωστό ότι το 30-40% των διαβητικών ασθενών στον ελληνικό πληθυσμό είναι αδιάγνωστο. Οι αρμόδιες επιστημονικές εταιρείες πρέπει να δίνουν καθημερινά το παρόν, γιατί τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που δημιουργούνται με τους ασθενείς αυτούς είναι τεράστια. Εκείνο που θέλω να πω, το βλέπω και από τον εαυτό μου, δεν υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των διαβητολόγων και των οφθαλμιάτρων τέτοια που πρέπει να υπάρχει για τον Έλληνα διαβητικό.
Είναι σωστό το σχόλιο σας. Γενικότερα υπάρχει πρόβλημα συνεργασίας. Όχι μόνο ανάμεσα με τους οφθαλμιάτρους και τους διαβητολόγους, γενικότερα στον ιατρικό κλάδο, αλλά θεωρώ ότι ο μόνος που ζημιώνεται από αυτή την ιστορία, δηλαδή το να προσπαθούμε να παίζουμε τους μέντορες και το να προσπαθούμε να κρατάμε τον ασθενή χωρίς να κάνει έλεγχο, γιατί ή να κάνουμε ημίμετρα, να λέμε ότι δήθεν είδαμε βυθό, πράγμα το οποίο αν δεν έχεις εκπαιδευτεί δεν μπορείς να σηκώσεις και αυτό το φορτίο, ήδη σηκώνουμε το φορτίο της φαρμακευτικής αγωγής, το αν θα πάει καλά, τα πάντα, όλα, τις αντιστάσεις του. Αν δεν έχουμε και μια εικόνα δηλαδή από έναν οφθαλμίατρο ότι πραγματικά είμαστε καλά ή δεν είμαστε καλά, θεωρώ εντάξει, ότι καλύτερα να μην εξασκούμε το επάγγελμα. Θα ρωτήσω εγώ κάτι. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια σχέση της σταδιοποίησης της αγγειοπάθειας με την φαρμακευτική αγωγή που θα χορηγήσουμε. Δηλαδή, υπάρχει κάποια κατεύθυνση του διαβητολόγου, αν εμείς του δώσουμε μια σταδιοποίηση της, πέρα από το ζάχαρο που μετράμε, τη γλυκοζιωμένη κλπ. Υπάρχει κάποια σχέση. Τι φάρμακο θα χρησιμοποιήσει? Υπάρχουν πολλά φάρμακα από ό,τι ξέρουμε. Ο διαβητολόγος πώς καταλήγει, ας πούμε, στο τι φάρμακο θα χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο ασθενή? Είναι μια μεγάλη διαδρομή και πραγματικά είναι δύσκολη διαδρομή. Δηλαδή, χτίζοντας θεραπευτικά, να δούμε πραγματικά τι μπορεί να επιδεινώσει ή τι μπορεί να βελτιώσει. Είναι δύσκολο το ερώτημά σας. Είναι γεγονός ότι έτσι αυθόρμητα μπορείς να πεις ότι ξέρεις, η ινσουλίνη είναι το καλύτερο φάρμακο. Έτσι, και μπορείς να το δίνεις, να το απλώνεις. Το θέμα είναι το πώς θα τους εκπαιδεύσεις, το πώς θα κάνουν ελεολογημένη χρήση της ινσουλίνης, αλλά και υπάρχουν και φάρμακα, παραδείγματος χάρη μετφορμίνη, ή παραδείγματος χάρη καλές μελέτες στην αφλή στεριδοπάθεια, έχει και η γλυκλαζίδη από τις σιλοφωνινουρίες, δηλαδή που μπορεί να βοηθήσει τους διαβητικούς ασθενείς. Δεν υπάρχουν μελέτες που να πούνε ότι ξέρεις, πρέπει σόν και καλά να βάλουμε το συγκεκριμένο φάρμακο. Δημητρή, ναι. Από ό,τι ξέρω, από τα φάρμακα που ανέφερες, το μόνο που έχει μία σαφή επίδραση αποδεδειγμένη στο ίδημα, το διαβητικό ίδημα της ουχράς, είναι η φενοφιμπράτη. Σαφώς. Το έχουν αυτό υπόψη τους οι διαβητολόγοι? Δηλαδή, αν εγώ στείλω έναν ασθενή σε σένα που, με διαβητικό ίδημα που δεν απαντάει στη θεραπεία, να γίνει κάποια τροποποίηση και να μπει σε αυτό το συγκεκριμένο φάρμακο? Αν το επιτρέπει βέβαια και η υπόλοιπη μεταβολική του εικόνα. Θεωρώ ότι οι πιθανότητες του να πάρει φενοφιμπράτη ο διαβητικός ασθενής είναι πάρα πολλές. Γιατί έχει αυτή τη διαβητική δυσλιπιδημία, δηλαδή η οποία μας λέει ότι έχει αυξημένα τριγλυκερίδια και χαμηλή HDL. Η φενοφιμπράτη είναι αντιλιπιδημικό, για να καταλάβω. Ναι, είναι, αλλά δεν είναι στατίνη και ναι. Στοχεύει περισσότερο, μειώνει κατά 30-50% τα τριγλυκερίδια και ανεβάζει την HDL. Επομένως, συνήθως επειδή οι διαβητικοί έχουν αυτού του τύπου τη διαβητική δυσλιπιδημία, συνήθως παίρνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι. Έτσι, ήδη. Θέλω να το περάσω σαν μήνυμα ότι όταν έχουμε ένα είδημα ουχράς με πολλά εξιδρώματα, ίσως θα έπρεπε να κατευθυνθούμε στην υπολιπιδεμική αγωγή, εκτός από την οφθαλμολογική θεραπεία. Σαφώς. Σταματάμε και κλιταζόνες, όπως είπε ο κ. Μαυρουδής, σίγουρα. Και η υπολιπιδεμική αγωγή πολλές φορές δημιουργεί ζάχαρη. Σίγουρα. Ναι. Αυξημένος κίνδυνος, κύριε Νικόλα Καπλή, βέβαια. Έτσι. Άρα θέλει μεγάλο τεχνίτη. Μην είστε απλοποιημένοι. Έχει αυτό πάρε το πράγμα. Έχει ήδημα πάρε αυτό κόψη και το κάνει. Ένας υπαλλή που δουλεύαμε, έχω την τιμή να έχω πολύ μεγάλη ηλικία και ελαφρά ανεπάρκεια και υπαλλική αυτή τη στιγμή. Και όλοι οι γέροι, σε μιλάω πολύ και λένε και πράγματα που θυμάμαι των παρελθόν. Θυμάμαι ακόμα όταν κάναμε το πρώτο συμβούλιο διαπτωτική εταιρεία, μη ιδιωτικό μέρο τη διαπτωτική. Ότι υπήρχε πάρα πολύ καλή συνοχή. Και μετά με τον Γιώργο του Τριανταφύλου και τώρα με τον Καμιούρα και άλλους, υπάρχει επαφή, σε διαφωνώ με την οικονομία. Καμία σχέση αυτό που γινόταν παλιά με αυτό που γίνεται τώρα. Και η οφθαλμία είναι πολύ καλύτερη ενημερωμένη και η διαβητολόγη είναι πολύ καλύτερη. Καμία σχέση με το παρελθόν που τροφοδοτήσει. Άρα υπάρχει μεγάλη πρόοδο. Θα υπήρχε οτιδήποτε άλλο να γίνει, να υπήρχε συνεννόηση ακόμα και τηλεφωνική, το οποίο δεν γίνεται. Αυτό νομίζω είναι το κυριότερο. Υπάρχει... Δηλαδή να υπάρχει πιο στενή σχέση. Η στενή σχέση να είναι ότι εμείς σαν οφθαλμίατροι, αν βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι αρρύθμιστος και δεν βολεύεται, γιατί υπάρχει το οικονομικό πρόβλημα το οποίο ο ασθενής πηγαίνει σε διαβητολόγο
που έρχεται στο χωριό του ή έρχεται στο κέντρο υγείας μια φορά το μήνα και εκεί ρυθμίζεται. Και λέει, μα ή το μικροβιολόγο, το ρυθμίζει ο μικροβιολόγος. Έκανα, λέει, τζάκαρο και ήταν φυσιολογικό. Πήγε στον διαβητολόγο, δηλαδή η σχέση. Δεν έχουν όλοι οι ασθενείς. Ναι, ο διαβητολόγος πρέπει να είναι ο playmaker όμως. Εμείς ασχολούμαστε με ένα όργανο στόχο, ένα 80% της φροντίδας. Μ' αρέσουν οι λύσεις, Δήμο, δεν μ' αρέσει η λύση. Η λύση είναι ο οφθαλμίατρος που βλέπει έναν αρρύθμιστο ασθενή που δεν κατευθύνεται, να του επιστήσει την προσοχή με οικονομική ταλαιπωρία ή οτιδήποτε, να του συστήσει διαβητολόγο ή να του συστήσει μέρος να πάει, με τον οποίο να συνδεθεί μετά. Αυτή είναι η υποχρέωση των. Κάνει λέιζερ, για να το κάνει μια αντιπεντέρια, να τη τελειώσαμε. Τελείωσε. Είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να καθοδηγούμε τους ασθενείς πρώτοι το λόγο, όχι προς τα κέντρα υγείας. Αλλά αυτό εννοείται. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Νικολακόπουλο. Απλώς ήθελα να συμπληρώσω μόνο στην πολυπολεμική πρόεδρε, στην πολυπολεμική αγωγή. Οι φιμπράτες δεν έχουν κανένα πρόβλημα με κίνδυνο ανάπτυξη ζαχαρόδια διαβήτη, όπως είναι η φιναφιμπράτη. Και από τις στατίνες υπάρχουν οι λιπόφιλες, οι οποίες είναι λίγο καλύτερες, δηλαδή που μπορούν και δεν δημιουργούν πρόβλημα. Οι στατίνες όμως έχουν κατά αυξημένο κίνδυνο, όπως λέει και ο κύριος Νικολακόπουλος. Και πολλές φορές όταν έχουμε άτομα με διαβήτη, δεν ξέρουμε αν το δημιούργησαν οι στατίνες ή αν έχουν κληρονομικό υπόστρωμα. Δύο ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Πρώτη ερώτηση. Με βάση τα guidelines των διαβητολόγων, κάθε πότε ο διαβητικός ασθενής, τύπου 1, τύπου 2, από την έναρξη, μάλλον από τη διάγνωση της πάθησης, γιατί η έναρξη είναι σίγουρα νωρίτερα, ειδικά στο τύπου 2, κάθε πότε πρέπει να επισκέφτεται ο οφθαλμίατρο. Γιατί εσείς, μέχρι τώρα αυτά που είπε ο κ. Νικολακόπουλος, αυτά που ελέγχθησαν είναι εμείς τι θα κάνουμε προς το διαβητολόγο. Νομίζω όμως ότι ξεκινάει ανάποδα. Πρώτα θα διαγνωστεί το ζάχαρο και στην πενταετία έχουμε πλέον τα κλινικά συμπτώματα συνήθως με βάση μελέτες. Άρα λοιπόν, κάθε πότε πρέπει να ελέγχονται από εμάς, ανάλογα με τον τύπο. Και το δεύτερο, ένα πρόβλημα που βλέπουμε. Γιατί όταν μπαίνουν σε ινσουλίνη, από περός θεραπεία σε ινσουλίνη, συνήθως τις περισσότερες φορές έχουν μια αναζωπήρωση της διαβητικής αμφιλιστριδοπάθειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Το ένα, στο πρώτο, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες. Αυτό χτίζεται ανάμεσα στο γιατρό και στον ασθενή. Εξαρτάται. Αν δούμε έναν ασθενή ο οποίος συμμορφώνεται, ακολουθεί τις οδηγίες μας και βλέπουμε ότι έχει καλή συμμόρφωση και καλή γλυκοζηλωμένη, μπορούμε να πάμε και λίγο πίσω. Όταν λέμε λίγο πίσω, μπορεί να έρθει στο εξάμηνο. Έτσι, οι κατευθυντήριες οδηγίες λέγονται μόνο για την γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρένεια. Σου λέει ότι κανονικά πρέπει κάθε 3 μήνες, κάθε 4 μήνες, δηλαδή 3 γλυκοζηλωμένες το χρόνο περίπου. Έτσι, αλλά και αυτό πάλι εξατομικεύεται. Εξαρτάται πόσο καλά είναι ρυθμισμένος. Ένας με 5,5 και 6 γλυκοζηλωμένοι δεν χρειάζεται να του φέρνεις κάθε 3 μήνες που λέει λόγο στο ιατρείο. Δεν έχεις να του πεις και πάρα πολλά πράγματα. Αν ένας αρρύθμιστος, αυτό λέω και εγώ γενικότερα στους αρρώστους, αν είσαι αρρύθμιστος και κάθεσαι στο σπίτι, αυτό καταστρέφεσαι. Αν είσαι καλά ρυθμισμένος και αυτό, έλα πιο πίσω. Επομένως, αυτό χτίζεται πάνω στην ερώτηση αυτή. Και αυτό το πράγμα το οποίο λέτε γενικότερα για την ινσουλίνη υπάρχει και υπάρχει και με άλλες επιπλοκές. Το βλέπουμε δηλαδή, η έναρξη στην ινσουλίνη γενικώς δημιουργεί και πρόβλημα στην οπτική οξύτητα, η άμεση έναρξη της ινσουλίνης και στα πόδια και διαβητική νευροπάθεια, επώδυνη διαβητική νευροπάθεια, η αλλαγή του σχήματος. Έχει ο έμπειρος. Ένα πολύ σημαντικό. Παλιά λέγαμε ότι η απότομη ρύθμιση έτσι. Ένα μάτι το οποίο έναν οργανισμό που έχει συνηθίσει σε αυτό το πίσιο του, στο μάτι του, σε αυτό το διοξίδιο, και επειδή βλέπει σαν γεωδιαστολή και έχει μεγάλη. Και το πηγαίνει απότομα, ώστε το μάτι ξαφνικά νομίζει ότι έχει ισχυμία. Και αντιδρά κάνοντας νεοαγγεία. Αυτό ήταν το παλιό σύστημα. Το χθεσινό που διάβασα κατά τύχη, που έρχονται αναφορές στο ίντερνετ πια και βάζεις το όνομά σου και σου έρχεται ο κωδικός κάθε φορά τι είναι, είναι ότι μη φοβηθείτε να ρυθμίσετε το διαβήτη γρήγορα. Παλιά λέγαμε εμείς στους διαβητολόγους, ρυθμίστε το σταδιακά. Η τελευταία στατιστική που είδα χθες ήταν ότι βγήκε σε πολλά άτομα, μη φοβηθείτε, για εσάς είναι αυτό, από οφθαλμιάτρους, να το ρυθμίσετε σχετικά γρήγορα. Άρα έχει ένα νόημα στο φλόρητ ρετινόπαθη, δηλαδή όταν έχουμε ήδη μια νεοαγγείωση με ισχαιμία, όταν έχουμε προϊσχαιμικές αλλοιώσεις και το κάνουμε απότομα με ισουλίνη καλά ή υπογλυκαιμικό ακόμα χειρότερα και τον κάνουμε ισχαιμικό τον ασθενή, να νομίσει το μάτι ότι είναι ισχαιμία. Όχι ότι έχει ισχαιμία, γιατί αλλάζει το οξυγόνο το διαθέσιμο στο μάτι.
Αυτό μου θυμίζει, η καθηγήτρια μου, η Eva Kohner, ήταν αυτή που έκανε τις πρώτες μελέτες με το blood flow στη διαβητική αμφιστηδοπαίθεια και ήταν αυτή που έδειξε ότι όταν υπάρχει tight control, glycemic tight control, έχουμε αγκαιοσύσπαση και μείωση της ροής του αίματος και είναι αυτό που θα είναι στον Παλακόπουλος. Προφανώς μειώνεται και η παροχή οξυγόνου και δημιουργείται ξυγεμία. Αυτό που λένε τώρα βέβαια βασίζεται στο ότι εμείς έχουμε και anti-VGF τώρα. Δηλαδή, μη φοβηθείτε, αλλά ξέρετε, έχουμε και anti-VGF, οπότε τα λίγα περιστατικά τα οποία θα χειροτερέψουν μπορούν να κάνουν ενδολαιδικές εγχύσεις anti-VGF. Όταν δεν υπήρχε στο προ-VGF αέρα, είχαμε ένα θέμα σοβαρό. Γιατί είχαμε μόνο το λέιζερ που ορισμένες φορές δεν έπιανε. Να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και προχωράμε με το διαβητικό είδημα.